Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε εδώ στον Ιαννό, σε αυτόν τον κύκλο παραστάσεων με τίτλο Aegean Jazz και Έλληνες δημιουργοί. Βέβαια, ο καιρός έξω δεν είναι και τόσο Aegean. Υπάρχουν και κάτι μποτιλιαρίσματα, κάποιοι φίλοι καθυστερήσαν να έρθουν. Απόψε, για μια ακόμη φορά μαζί μας, ο πραγματικά μεγάλος Έλληνας δημιουργός, ο Μίμης Πλέσας. Θα απολαύσουμε τη μουσική του μαζί με τη φωνή της Εύης Χιαμαντά. Και για μια ακόμη φορά μαζί μας, το φοβερό δίδυμο, ο Βασίλης Ρακόπουλος. Και ο Αντώνης Λαδόπουλος. Ο Αντώνης και ο Βασίλης, οι ψυχές του News Festival, αλλά και αυτού του κύκλου παραστάσεων. Εγώ δεν θα πω πολλά. Θα αφήσουμε τους ποιητές να μιλήσουν τώρα. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Μπρούχος. Σε αυτό το χώρο παρουσιάσαμε την δισκογραφική δουλειά για τη θάλασσα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα μιλήσω εγώ για την jazz, γιατί θα την αδικούσα. Οποιοςδήποτε εξάλλου θα την αδικούσε, αν επιχειρούσε ετυμολογικά ή ρητορικά ή έστω φιλοσοφικά να προσεγγίσει κάτι που είναι τόσο απλό όσο ένα παιχνίδι τένις, όπου στο σερβίς μιας ερώτησης απαντάει η ρακέτα του απέναντι, γυρίζοντας την μπάλα, και ταυτόχρονα τόσο σύνθετο όσο ένας εσωτερικός μονόλογος, από τον οποίο διαφεύγουν μονάχα κάποιες απίθαρχες σκέψεις, σαν νότες, ως παραπέοντα συναισθήματα, στην απόλυτη όμως αυθαιρεσία της τάξης, από το έρκος των χορδών ή μιας κρούσης ή μιας κορώνας από δυο υποψιασμένα χείλη. Μήπως άλλωστε και η τάξη δεν είναι μια αυθαιρεσία μέσα στο απόλυτο χάος? Χρόνια τώρα προσπαθώ να αποδείξω στον εαυτό μου τι δεν είναι jazz. Γι' αυτό δεν θα μιλήσω για αυτήν. Δίνει από μόνη της την απάντηση. Φτάνει να την ακούσεις και να την αντιληφθείς. Σαν μια στάση ζωής. Σαν έναν τρόπο να λες κάθε φορά το ίδιο πράγμα διαφορετικά. Σαν να κοιτάζεις τη ζωή σου στον καθρέφτη κάθε πρωί για πρώτη φορά. Σαν να λες αγαπώ όπως η λαμπέτη στο ζωγράφο της στην κάλπικη λύρα, ή όπως ο κούρκουλος ανάβοντας το τσιγάρο του στο ορατό της μηδέν. Δεν θα μιλήσω για την τζάζ, γιατί η ίδια με πρόλαβε, καθώς διαδόθηκε με ταχύτητα 7 φορές μεγαλύτερη από τη διάδοση του καπνού σας συνήθεια. Συμμετοχή, μέθεξη, μαγικές λέξεις δίνουν την ευκαιρία στον καθένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί να αναπτύξουν την ικανότητα να ερμηνεύσουν κάθε φορά αλλιώτικα τη θετική πλευρά της ζωής. Στη τζαζ ο μουσικός δεν είναι ένας απλός οργανοπαίχτης. Είναι ένας ηγέτης που μέσα από τον σεβασμό στην ευθύνη της εμπειρίας και στην αξιοπρέπεια των λαθών, στη βάση των όσων αυτά έχουν διδάξει, διατηρεί την αυτοτέλειά του στο μέτρο της αποδοχής της αυτοτέλειας του άλλου. Και όλοι μαζί, από κοινού, υπηρετούν την πολυπλοκότητα της ελευθερίας σαν πηγή μάθησης. Και αυτό είναι που τους κρατάει ζωντανούς και συνεχώς εξελισσόμενους.
απέναντι στην ανάγκη να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Και αυτό είναι αυτοσχεδιασμός. Αρχές της δεκαετίας του 50 και ένας Έλληνας ανάμεσα στους χιλιάδες που ψάχνουν την τύχη τους και οραματίζονται το μέλλον τους, κάνει το διδακτορικό του στη χημεία, μελετώντας τα μόρια που δημιουργούν τα θησαυροφυλάκια ενέργειας στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ταυτόχρονα παίζει τζαζ καλύτερα από μαύρος και το μακαρθικό καθεστώς τον επικρίνει και του εφιστά την προσοχή που συναστρέφεται με εγχρώμους. Περνάνε τα χρόνια, επιστρέφει στον τόπο του φέρνοντας τον αέρα μιας άλλης άποψης στη μουσική έκφραση και όχι μόνον. Εδραιώνει το για μετά από 60 χρόνια δικαίωμα των εραστών στο μετίκασμα και στο μετέστημα. Την ώρα που το απλό γίνεται πολλαπλό, το ατομικό, ομαδικό και τούμπαλιν, γράφοντας ατέλειωτους ομόκεντρους κύκλους. Και ακόμα, 60 χρόνια μετά, μόλις πριν από μερικές μέρες σε μια πανεπιστημιακή σύναξη στην Πάτρα, ο νομπελίστας Jean-Marie Lin τον ανακηρύσει επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου λέγοντας ότι το Νόμπελ του στην υπερμοριακή χημεία είναι συνέχεια της διατριβής του νεαρού τότε φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ. Παρομοίασε μάλιστα τα υπερμόρια με τις νότες που διαιρούμενες υπηρετούν καλύτερα το όλον. Προσωπικά λοιπόν δεν έχω παρά να αφαιθώ συμμετέχοντας στην κατάθεση του ζωντανού μύθου και της ζώσας ιστορίας, της ίσως διαχρονικότερης των τεχνών και σε ό,τι άλλο μεταφράζεται με δύο λέξεις Μίμης Πλέσσας. Συγκλονιστικό το προνόμιο των ποιητών. Μπορούν να πούνε τόσο συγκλονιστικά πράγματα με τόσο λίγες λέξεις. Συγκλονιστικό όμως και το προνόμιο των μουσικών, γιατί μπορούν ακόμα και με την παύση να συμπληρώσουν τα όσα τα επέκεινα, αυτά που ακόμα δεν φτάσαμε να μιλήσουμε, δεν φτάσαμε να ονειρευτούμε. Και εμείς είμαστε τρεις μουσικοί. Δεν βιαστήκαμε να δηλώσουμε ούτε καθηγητάδες, ούτε δεξιοτέχνες, ούτε συνθέτες, ούτε μαέστροι. Αλλά τη στιγμή που ακούσαμε ο ένας τον άλλον, νιώσαμε αυτό που λέγεται ιερή φρίκη πριν από τη μέθεξη. Και είπα, τι να παίξω εγώ με αυτά τα θηρία. Και είπαν αυτοί, πού κρυβόταν τόσο καιρό αυτός ο καραφλός. Πρέπει να διέλθουμε από τον κόμο, γιατί τα πράγματα που ακολουθούν είναι στα αλήθεια μια μπροστάρικη πρόταση, σαν και αυτή που με κράτησε μακριά από κάθε δρόμενο τουλάχιστον 50 χρόνια. Έτσι λοιπόν, για απόψε, μαζί με τα δυο μου τα θηρία και μαζί με την ιέρειά μας, αποτελούμε τρεις γενιές, δεν θα πω ποιος είναι ο μικρότερος, θα τον ανακαλύψετε, και είναι σίγουρο ότι μετά θα παρακαλέσω πάλι τον αχώριστο συνεργάτη μου, τον Δημήτρη Μπρούχο, ποιητή από τη Θεσσαλονίκη, να μιλήσει για τη συμβολή της ομορφιάς που μαζί μας θα δοκιμάσει ένα πράγμα, το αλλιώτικο, το απρόσμενο, αυτό που κάνει τους Έλληνες μοναδικούς στον κόσμο, η φαϊνή ιδέα. Αυτό που κάνει όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, σε όλες τις τέχνες, σε όλες τις επιστήμες, σε κάθε τεχνολογία, να κρύβεται από πίσω και ένας Έλληνας. Αυτούς χειροκροτάτε. Σας ευχαριστώ.
Αυτά ήταν τα θηρία στα οποία αναφέρθηκα και ξέχασα να πω πως το είδος της μουσικής που παίζουμε κατάφερε να σκαρφαλώσει από τις μειονότητες και τις αθλειότητες που εξέφρασαν τα πρώτα blues στο κλασικό αναλόγιο μέχρι που απείλησε να γίνει και τα κατάφερε αυτοσχεδιασμός η κλασική μουσική του 21ου αιώνα. Και αυτό δεν είναι παίξα γέλασε. Είναι για όλους αυτούς που στερούν στα παιδιά μας την μέθεξη της διδασκαλίας. Που τους μαθαίνουν αυτά που στα οδεία
τους κάνουν να απομακρύνονται από αυτό που είναι η μουσική. Και τώρα θα μου πεις, οι τρεις γενιές οι δικές μας τι μπορούν να κάνουν. Μπορούν. Φτάνει να νιώσετε πως όλα τα απαγορευμένα της κλασικής μουσικής είναι αυτά στα οποία στηρίζεται η προκοπή της. Και ένα από αυτά είναι το πιο απλό. Δεν επιτρέπεται ανάμεσα στην συνέχεια μια σουίτας να χειροκροτάμε, έλα όμως που εδώ είναι απαραίτητο. Γιατί αν στα αλήθεια αυτά που παίξαμε έχουν περάσει όπως έδειξε το τελικό σας χειροκρότημα, θα νιώσετε ότι χρωστάτε τουλάχιστον για τα σόλι των δύο θηρίων μου ένα χειροκρότημα μεγαλύτερο. Για τον Αντώνη και για τον Βασίλη. Thank you.
tribute του Duke Ellington. Ο διάολος είχε γράψει το 36. Αυτό που ακούσατε και που σήμερα εξακολουθεί να είναι μπροστά από οτιδήποτε άλλο, φτάνει να έχουμε τη διάθεση να το δούμε ελεύθερα. Και βέβαια εκείνος το έγραψε με έναν τρόπο που να αντέχει κάθε παραβίαση. Και αυτό το απέδειξε ο Αντώνης Ολαδόπουλος, που δεν μας άφησε να παίξουμε παρά μόνο στη γέφυρα. Και βέβαια εμείς παρασυρμένα παίξαμε και στο φινάλε. Δεν πάβει όμως αυτό να ήταν το tribute του Duke Ellington by Αντώνης Λαδόπουλος. Και μίλησε ο ποιητής για τη διαφορά που μπορεί να έχει ή την ομοιότητα μπορεί να έχει ο μαυριδερός Duke Ellington και ο κάτασπρος Μάρκος Βαβακάρης. Η απόδειξη έπεται.